της τοπικής διοίκησης, αλλά και τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, για να διεκδικήσουμε έργα προστασίας της ζωής του λαού μας, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους. Από θέσεις αντιπολίτευσης πλέον θα δώσουμε τη μάχη για τις μεγάλες λαϊκές ανάγκες, με όλους και όλες όσοι και όσες συμπορεύτηκαν μαζί μας, πλαισίωσαν τα αγωνιστικά ψηφοδελτιά μας. Μπαίνουμε από σήμερα στη μάχη των εθνικών εκλογών της 7ης του Ιουλίου με μεγαλύτερο πείσμα, αλλά και με μεγάλη αισιοδοξία σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Σε συνθήκες μάλιστα ανόδου της συντηρητικής πολιτικής, εξαιτίας και της σημερινής κυβέρνησης που αναστήλωσε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, κρίνεται κυρίως πόσο ισχυρός θα είναι ο ελληνικός λαός, το λαϊκό κίνημα την επόμενη μέρα, για να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Και αυτό σήμερα μπορεί να το δώσει μόνο ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ.